Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it a new of expression. Με τον Γιάννη Νένε. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν συγγραφέα, με αυτή την ιδιότητα ε, θα μιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Βέμπο, ο Θανάσης Βέμπος, συγγραφέας πολυγραφότατος, non-fiction αλλά και science-fiction βιβλίων, ερευνητής και σχολιαστής, Ευχαριστώ που ήρθατε στο podcast. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζω ένα βιβλίο σας το οποίο έχει βγει το 2013 από τις mm -hmm. εκδόσεις Δεδάλεως. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σύγχρονο. Το ανακάλυψα τώρα και θεωρώ ότι πρέπει να μου εξηγήσετε όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει. Το βιβλίο ονομάζεται «Το πνεύμα του χρόνου. όψει του παραφυσικού στην Ελλάδα». Με μία λέξη, μάλλον πείτε μου λίγο για τη δική σας πορεία ε, μέχρι τώρα ε, στο θέμα, στο χώρο του παραφυσικού, πώς να το πω, δεν ξέρω. Ναι, είναι ένας αρκετά παρεξηγημένος χώρος. Ε, ε, είναι κάτι που περιλαμβάνει πολλά πράγματα, έχει ταυτιστεί με τους ψεκασμένους, έχει ταυτιστεί με τη δυσυδαιμονία, με τη χαζομάρα, με διάφορα αρνητικά εν πάση περιπτώσει. Ε, μπάς, ε, αλλά όμω, αν ασχοληθεί κάποιο σοβαρά, βλέπω ότι υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα πραγμάτων τα οποία αψηφούν φαινομενικά του νόμου τη φύση. Οπότε, όπω είναι το πούμε, τα στοιχειώματα, όπω είναι τα UFO, όπω είναι τα φαντάσματα, όπω είναι παράξενα περιστατικά, οπτασίε, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν ανεξαρτήτω αν πιστεύει κανεί ή θεωρεί ότι αυτά υφίστανται, ε, ένα ο οποίο πιστεύει ότι υπάρχουν και τα βλέπει και τα αντιλαμβάνεται, αυτό έχει κάποια σημασία. Και η έρευνα αυτή, για να επανέλθουμε, το βιβλίο, ε, όπω και πάρα πολλοί το αποδέχονται σήμερα, δεν έχει σημασία αν υπάρχει κάτι. Αν έχουμε μια ομάδα ανθρώπων, πολλών, οι οποίοι το πιστεύουν και το βλέπουν ή θεωρούν ότι το βλέπουν, τότε αυτό είναι άξιο μελέτη. Ε, οπότε, με την έννοια αυτή, το βιβλίο, η Όπιση Παραφυσικού στην Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά είναι η ιστορία τη πρόσληψη του παραφυσικού, των παραφυσικών περιστατικών, των διαφόρων περίεργων πραγμάτων στην Ελλάδα από το 1850 περίπου μέχρι το 1980. Από την ίδρυση του κράτους. Λίγο πιο μετά με την έννοια ότι υπήρχαν εφημερίδες και yeah. μπορούσαν να δημοσιεύουν. Και λέω το 80 γιατί μετά οι εφημερίδες έπεψαν να είναι η ουσιαστική εικόνα των μέσων. Ήταν τηλεόραση, και αργότερα το ίντερνετ και όλα αυτά. Αλλά μέσα στο διάστημα αυτό, κυρίως τον 20ο αιώνα, οι εφημερίδε για μένα και τα περιοδικά δευτερεύοντα ήταν ο καθρέφτη τη κοινωνία ό,τι αφορούσε την πρόσληψη. Πώ δηλαδή η κοινωνία το προσλάμβανε αυτό το πράγμα, είτε το αποδέχεται κανεί είτε όχι. Οπότε λοιπόν πάντοτε με ενδιαφέρε αυτό, πάντοτε με ενδιαφέρει η έρευνα σε εφημερίδε. Είχα έτσι ένα κόλλημα από μικρό και δεκαετία 80 που πήγαινα δεν μπορούσα να κάνω κάτι παρά να αντιγράφω από δημοσιεύοντα με το χέρι. Ναι. Εντάξει, όπω καταλαβαίνει κανεί, αυτό δεν είναι και τόσο αποδοτικό. Όταν όμω μετά βγήκαν οι ψηφιακέ μηχανέ, οι κάμερε. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να φωτογραφίζω τι σελίδε. Στα, στα αρχεία των εφημερίδων. Ναι, ναι. Ουσιαστικά πήγαινα στην βιβλιοθήκη τη Σταθμού Λαρίση του Δήμου Αθηναίων, τώρα είναι κλειστή δυστυχώ, ελπίζω όχι για πολύ. Και επί χρόνια πήγαινα, επί ώρε καθόμουν, με είχαν μάθει πλέον και οι άνθρωποι <laughs> <laughs> εκεί, ε, και φωτογράφιζα χιλιάδε. Δηλαδή ξεφύλιζα εφημερίδε. Μπορώ να πω ότι ξεφύλιζα τι περισσότερε εφημερίδε, όσε υπήρχαν εκεί βέβαια, από το 1800 τόσο, και μέχρι το 1980 όλες Αυτό φαίνεται στο βιβλίο έχει γίνει μια απίστευτη δουλειά ένας μεγάλος όγκος δουλειάς που και μόνο γι' αυτό θα άξιζε κανείς να μιλήσουμε αλλά εγώ θέλω να πάμε ε, στην άλλη πλευρά του βιβλίου ε, με μια λέξη υπερασπίζεστε τα παρανόρμαλ φαινόμενα, τα εξηγείτε ή τα απορρίπτετε. Είναι, ε, υπάρχει στο βιβλίο μία, στις, στις πρώτες σελίδες, μία φράση που μου έκανε εντύπωση, γράφετε είναι μάται η ερώτηση, έχουμε πόλεμο, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ε, Μιλάτε ε, για το... τους αρνητές. Όχι, όχι, αυτό αφορά κυρίως η συγκεκριμένη φράση που την έγραψα, δεν αφορούσε αν πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν Έλεγα για ένα πόλεμο που γίνεται στην κοινωνία ε, πάμε σε άλλο θέμα τώρα βέβαια. Στο όσον αφορά τον πόλο, ό,τι ονομάζω πόλεμο των λέξεων. Δηλαδή ότι επειδή θεωρώ και πιστεύω ότι η πραγματικότητα διαμορφώνεται από τι λέξει. Και δεν το πιστεύω μόνο εγώ, είναι. Είναι γνωστό. και εγώ ναι, ναι, ναι. <συσκά> όταν αλλάζει τι λέξει και τι εκφράσει, αλλάζει και η πραγματικότητα. Θα πει μπα μεταμορφώσει κάποιον, όχι ακριβώ, αλλά αν όμω στρογγυλεύουμε τι λέξει, χρησιμοποιούμε πληθυντικού ανεφετεία, ε, δεν λέμε τα πράγματα από το όνομά του, παραποιούμε λέξει και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι ακριβώ το θέμα του βιβλίου, αλλά το θίγω στην αρχή, ε, αλλάζει τον κόσμο γύρω μα. Ε, αλλάζει την αντίληψη. Δημιουργούνται γενιέ ορόκληρε, οι οποίε έχουν κάτι σαν νιου speak, όπω λέγαμε στο 1984. Δηλαδή, γι' αυτό και στο 1984 το μυστόρημα, ουσιαστικά αλλάζει, το σκοπό των ηθινόντων, του καθεστώτο είναι να αλλάξει την οτροπία των ανθρώπων. Να θεωρούν ότι η ελευθερία δεν υφίσταται σαν λέξη, α πούμε ή ότι ταυτίζεται με κάτι αντίστροφο. Ότι η σκλαβιά είναι ελευθερία. ελευθερια ο πόλεμο είναι ειρήνη στο μυθιστόριο Κάτι τέτοιο γίνεται και σήμερα. Με πιο βελούδινου τρόπου, με πιο πλάγιου τρόπου, αλλά γίνεται. Σαφώ. Είναι όμω ένα διαφορετικό θέμα από το ναι. παραφυσικό που λέγαμε. Δεν έφυγα αυτό το. Άρα, παρόλα, θέλω να πω ότι ε, τε, λέτε ότι οι εφημερίδε, μια και εκεί επικεντρωθήκατε, ε, διαμόρφωναν τον τρόπο που αντιλαμβανόταν ο, το αναγνωστικό κοινό, η κοινωνία, τα διάφορα εκάστοτε φαινόμενα με τον τρόπο, ανάλογα με τον τρόπο που το παρουσίαζαν. Σίγουρα. Ε, υπάρχει όμω και το, η αντίθετη ροή. Δηλαδή ότι αν μελετήσει κανεί που το έκανα εγώ αυτά τα χρόνια ε, και ξεφύλλει όλε τι σελίδε, είναι ουσιαστικά σαν να κάνει χρονοτάξιδο. Ναι. Και βλέπει πράγματα. Βλέπει μια δεκαετία συνοπτικά, βλέπει ένα μήνα συνοπτικά ε, και βλέπει μοτίβα. Αυτό λοιπόν, έχετε κάνει στο βιβλίο, στην κυριολεξια ναι, αλεξια Αλεξία, είναι βήμα-βήμα περνάει η ιστορία τη Ελλάδα ε, ανάλογα με τον τρόπο που αντιμετώπιζε ακριβώς, η κοινωνία διάφορε παραδοξότητε, να και, το πω έτσι. Και πώ τα προσλάμβανε. Και είναι εντυπωσιακό, και εγώ δεν το ήξερα και το ανακάλυψα μέσα από τι εφημερίδε, γιατί δεν είναι μόνο οι πληροφορίε. Είναι οι τίτλοι, είναι οι φωτογραφίε, είναι οι διαφημίσει, η όλη εντύπωση που σου δημιουργεί, η αίσθηση. Και όταν κάνει μια χρόνια αυτή τη δουλειά, επί κάθε ε, μέρα, επί ώρε, αποκτά μια άλλη αντίληψη. Ναι, και συνειδητοποίησα και το γράφω και στο βιβλίο ότι π.χ. στο Μεσοπόλεμο τέτοιου είδου φαινόμενα, κυρίω παραψυχολογικά τα ονομάζουμε σήμερα, ήταν ευρέω αποδεκτά. Και όχι από τον κόσμο, και από του επιστήμονε, από του δημοσιογράφου. Ήταν ο Τανάγρα το Άγγελο που έκανε έρευνα. Θα μου πείτε για τον Άγγελο yeah. Τανάγρα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μετά αυτό κάμφθηκε αυτή η ευνοϊκή πρόσληψη. Μπήκαν οι πνευματιστέ. Να τον πόλεμο στο παιχνίδι, α πούμε. Ε, οι πτάμινοι δίσκοι οι περίφημοι με τα UFO μέχρι το 80 ήταν αρκετά ευνοϊκά προσλαμβανόμενοι από τα μέσα. Μετά άρχισαν να γελιοποιούνται. Δηλαδή υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Δεν είναι ότι κάποτε μια απλοϊκή άποψη ήταν δυσυδέμονε οι άνθρωποι, εύπιστοι, μη χαζοί, τα πίστευαν ή όχι. Υπήρχε ε, εντυπωσιακό σκαμπανεβάσμα ό,τι αφορά την πρόσληψη των περιστατικών αυτών. Στην αρχή του βιβλίου επίση δίνεται μια συγκεκριμένη ορολογία. Mm -hmm. για, για τα φαινόμενα αυτά. Χρησιμοποιείται λέξεις όπως ομοιόσταση της συναντητικής πραγματικότητας, οριακά φαινόμενα. Αυτό γιατί το, το προσδιορίζετε, γιατί βλέπω ότι το κάνατε, ε, το εξηγείτε μάλιστα με εκτεταμένο τρόπο στο βιβλίο. Ναι, γιατί όπως είπαμε και πριν, εφόσον η γλώσσα δημιουργεί πραγματικότητες, όταν αρχίσω και λέω κάτι το οποίο είναι ταυτισμένο με κάτι αρνητικό, παραφυσικό, υπερφυσικό. Α, σου λέει καλά. Αυτό έχει λαλήσει, είναι ψεκασμένο. Αν του πει όμω κάτι με διαφορετικό όνομα, που είναι το ίδιο, ε, θα το εκλάβουν πιο ευνοϊκά. Του το περνά <laughs> υπογείω. <υγιος. laughs> λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια γενικότερη δική μου θεώρηση περί συνενετική πραγματικότητα. Αυτό το οικοδόμημα γύρω μα που με φυσικού νόμου, με οτιδήποτε έχουμε αποδεχτεί, το οποίο διβρύνεται, ανάλογα τη προόδου και τη εξέλιξη. Και θεωρώ ότι δηλαδή, όλα αυτά τα παραφυσικά φαινόμενα τα λέω οριακά. Οριακά γιατί, γιατί είναι στα όρια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είναι αμφίσιμα, είναι αμφίβολα, είναι έτσι φευγαλέα, δεν τεκμηριώνονται εκφύσεω. Οπότε τα έχω βάλει σε μια ομπρέλα και τα λέω ωριακά φαινόμενα. Για να είναι και πιο έφρεπτα, αν ναι, πούμε. Ναι, σωστό. Γιατί αν πει σε κάποιον, π.χ. αρχαιολόγο ή Ατλαντίδα, ναι. θα σε βρήσει. Αν του πει, ξέρει, τότε στο τα περίοδο που ήταν ε, κατακλυσμοί που γίνανε και θα σου πει, ναι, γιατί όχι, μπορεί και να είσαι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πώ <laughs> ονομάζει <laughs> κάτι. Αυτό που είπατε και στην αρχή. Ε, λέτε ότι το βιβλίο είναι το κλειδί για τη διερεύνηση. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο, δηλαδή αυτό το βιβλίο, το πνεύμα του χρόνου όψης του παραφυσικού στην Ελλάδα. Ε, τι διερευνά, με ποιο τρόπο διερευνά τα, τα, τα οριακά φαινόμενα όπως λέτε. Ε, δεν τα διερευνά ακριβώς το βιβλίο αυτό, ε, τα παρουσιάζει, αλλά τα παρουσιάζει σαν μοσαϊκό. Και το μοσαϊκό για να έχει ένα νόημα πρέπει να μην είναι ψηφίδε αντάκτω ερημένε, να έχουν κάποιο σχήμα, κάποιο μοτίβο. Ε, θεωρώ ότι αυτό προσπάθησα και κατάφερα να κάνω στο βιβλίο, ούτω ώστε να το διαβάσει κανεί να πιάσει όλο το μοσαϊκό αυτής της ιστορίας και να καταλάβει πως αφενός προσλάμβανε η ελληνική κοινωνία το παραφυσικό ότι και αν σημαίνει αυτό υπάρχει δεν υπάρχει και να δει τα μοτίβα αυτά τα οποία και εγώ πολλά από αυτά δεν ήξερα και τα αντιλήφθηκα στην έρευνα είναι δηλαδή κυρίως μια παρουσίαση δεν φιλοδοξώ να αποδείξω Κάτι ή να μην αποδείξω, αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία. Ναι. Ε, και επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία αν υπήρξε κάτι ή ο άλλο είχε φαντασιώσει ή έκανε λάθο ή έλεγε ψέματα, ότι όμω εκείνη την εποχή ήταν τη μόδα. Αυτό είναι πως το είδε και το είδε κάπω, με κάποιο τρόπο. Το οποίο βέβαια έχει και σχέση με πολλέ παραμέτρου τη κοινωνική τη εποχή, ανθρωπολογικέ, βέβαια, ψυχολογικέ, συλλογική. Δηλαδή, όταν π.χ. ας πούμε πριν τον πόλεμο έγινε το πληθυσμό τη Έλλη, το 15 Αύγουστο του 1940, ήταν εντυπωσιακή η, η συχνότητα εμφάνιση τη Παναγία ω οπτασίας, όχι μόνο στο μέτωπο, ναι. και στην κυρίω Ελλάδα και μετά τον πόλεμο. Στα τζάμια, ναι, όταν εμφανιζόταν. Πριβώς, ναι, δηλαδή εμφανίστηκε η Παναγία. Μα λέει οπτασία, ε, δεν έχει σημασία. Ήταν κάτι το οποίο ερέφησε το συλλογικό ασυνείδητο και δημιούργησε ή ε, φαινόμενα ή εμπειρίε. Το ίδιο πράγμα είναι κατά βάση. Θα ήθελα να τα πάρουμε με τη σειρά, ε, γιατί είναι κάποια highlights στο βιβλίο, όπω αυτό που αναφέρατε με τι εμφανίσει τη Παναγίας και άλλων Αγίων. Ναι. Ε, στην ουσία, λοιπόν, λέτε ότι ε, ο τρόπο που υπάρχει η κοινωνία στην εκάστοτε περίοδο είναι και αυτό που επηρεάζει την ερμηνεία ή το είδο τέτοιων Βεβαίως, φαινομένων. Ναι, σαφώς. Δηλαδή, στι αρχέ, τα πρώτα χρόνια, πριν, ας πούμε, από τότε που υπάρχουν ηθιμενίδε στην ίδρυση του ελληνικού κράτου, ένα από τα φαινόμενα που ήταν πολύ συνηθισμένο ήταν η, η ρήψη λίθων mm. Πετούσαν πέτρες στα σπίτια. Ναι, ναι. Ε, ναι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο έτσι η ακμή του ήταν τέλη 19ου, αρχέ 20ου αιώνα. Ε, εντάξει, το θεωρείται το, το δυσδαιμονία. Υπήρχαν βέβαια, γιατί αν μελετήσει κανεί την σχετική έρευνα και φιλολογία, υπάρχουν σε τέτοιου είδου περιπτώσει poltergeist που λένε, δηλαδή ένα ήσυχο πνεύμα. Πάλι, βέβαια, τα βάζουμε σε λέξει, αλλά είναι δύσκολο να μην χρησιμοποιήσει κανεί την ορολογία. Όπου είναι κάτι σαν προσωποκεντρικό, οντότητα, δύναμη, οτιδήποτε άλλο, ή είναι κάποια δύναμη που πηγάζει από το άτομο το οποίο το ακολουθεί όπου πηγαίνει και του προκαλεί διάφορα προβλήματα. Δηλαδή πέφτουν πέτρε από το, από το μηδέν. Από το πουθενά, ναι. ε, φώτα, μικρέ φωτιέ μπαίνουν, ακούγονται ήχοι, κρότη, δονήσει, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χιλιάδε περιπτώσει και στην Ελλάδα. Τι μελέτε του Τανάγρα. Αυτέ οι οποίε έλεγε ότι είναι ε, έκκληση ψυχική ενέργεια από κάποια κυρίω ψυχοσεξουαλική διαστρέβλωση. Καταπίεση και επειδή. Το λέω και στο βιβλίο μέσα ότι τέτοιου φαινόμενα σταμάτησαν ουσιαστικά να παρατηρούνται ή να αναφέρονται στην Ελλάδα μετά το 60. Γιατί? Διότι υπήρχε μια σχετική σεξουαλική απελευθέρωση. Και όταν δεν υπήρχε αυτή η καταπίεση, και αυτό είναι σημαντικό, σταμάτησαν και να παρατηρούνται και να αναφέρονται και να παρουσιάζονται τέτοιου είδου κάνει... φαινόμενα. Ενώ τότε, το, δηλαδή, ήταν το θέμα που λέμε κοινωνιολογία, οι υπηρέτηρες. Αυτό οι άθλοι πάνε. των Αθηνών. Οι ψυχοκόρε. Μπράβο, ήταν χιλιάδε στην Αθήνα τότε. Ήταν με μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Κοριτσάκια που τα παίρνουν από νησιά, δεν είχαν στον ηλιομήρα και είχαν μια οικογένεια, είχαν να φάνε κάτι και για να τα παντρέψουν αργότερα. Φυσικά υπήρχε και κακοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό το πράγμα σε ένα κοριτσάκι καταπιεσμένο, αμόρφο αμόρφωτο, οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί ένα τρομακτικό ψυχοσεξουαλικό δυναμικό που στην εφηβεία μπορεί να κραγεί. Γι' αυτό υπήρχαν τόσε πολλέ περιπτώσει. Άρα υπήρχαν τόσε πολλέ περιπτώσει, κυρίω σε σπίτια ε, αστικά τη Ελλάδα. Ναι, ναι, γιατί αστίχανε είχαν οι ναι, ναι. Ακριβώ. Ή σε σπίτια οικογένειε όπου υπήρχαν έφηβοι. Και υπήρχε, ναι. αυτό λέτε, αυτό λέτε είναι και στο βιβλίο. Και επίση στην προεφηβία περίπου, κυρίω σε κορίτσια ναι. και σε αγόρια βέβαια. Όχι πάντα σε έφηβου, μάλλον και σε Αλλά κυρίω εκεί που γίνεται η έκρηξη. Και σε χωριά τότε, στην επαρχία το 1900-1910, φαντάζεστε την κατάσταση που κρατούσε. Φυσικά, ναι. Οπότε ήταν πιο εύκολο να εκδηλωθεί ή να δημιουργηθούν οι συνθήκε για ένα τέτοιο ε, υπόβαθρο. Οπότε είχαμε πιο πολλά φαινόμενα. Μου κάνει εντύπωση που λέτε. Ε, είναι ένα σημαντικό σημείο στο βιβλίο. Ο Άγγελο Τανάγρα. Mm. Μάλιστα, έχετε και τη φωτογραφία του στο εσόφυλλο του, <laughs> <laughs> ναι, ναι. του βιβλίου. Ε, ε, μιλήστε μου λίγο για αυτόν τον συγγραφέα στην ουσία, έτσι, ε, και ε... γιατρό ο Τανάγρα, ο Άγγελο Τανάγρα, ψευδόνυμο ήταν, Ευαγγελίδη λεγόταν, ήταν συνταξιούχο ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού γιατρό. Είχε πολεμήσει δηλαδή. Και το 23 που πήρε σύνταξη, ο άνθρωπο είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα ψυχικά φαινόμενα, το τα έλεγαν ψυχοφυσιολογικά, και είδε σε την ελληνική εταιρεία ψυχικών ερευνών. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε μεγάλη προσέλευση επιστημόνων Σημαντικών προσωπικότητων τη εποχή. Ήταν χορηγό του Αλεξάνδρα Χορέμι Μπενάκη τη γνωστή οικογένεια. Ο Τανάγρα είχε διασυνδέσει με όλο τον καλό κόσμο και του εξωτερικού ερευνητέ και αλληλογραφία. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα, πυραστική. και Ήταν και στην κατάλληλη εποχή. Δηλαδή, τότε, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπήρχε έξαρση του ενδιαφέροντο για τα φαινόμενα αυτά. Και λέει αυτό ότι επιτέλου πρέπει να μπει μια επιστημονική τάξη. Να σταματήσει η και να την ερευνήσουμε επιστημονικά. Και τα ερεύνησε όσο μπορούσε ο άνθρωπο. Όλο το Μεσοπόλεμο ήταν αρκετά διάσημο, άπειρε εντάξει εφημερίδε, τον αναφέρα συνέχεια. Αν δείτε σε παλιέ ελληνικέ ταινίε που και που αναφέρεται. Αν ναι. δείτε, να φωνάξει τον Τανάγρα, <laughs> να το βρει, λέει η Βασιλιάδου. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα ε, ναι. σε και αυτό το χώρο. Δυστυχώ δεν κατάφερε. Δηλαδή ήταν η φωνή βόντο στην Τερήμου. Mm -hmm. Ήταν βέβαια ο κατάλληλο άνθρωπο κατά άλλη εποχή. Έβαζε το περιοδικό ψυχική έρευνα τότε που ήταν, αν δει κανεί το πάνελ, ήταν ένα σωρό προσωπικότητε τη ελληνική, των ελληνικών γραμμάτων, τεχνών, επιστημών κλπ. Και, και βέβαια εντάξει, μόνο του τι να κάνει ο άνθρωπο. και κάποια στιγμή έφυγε ο πόλεμο μετά, ο δεύτερο παγκόσμιο και. Ατόνισε η... η προσπάθεια. Σύλλογος, ναι. Υπήρχε η εταιρεία, αλλά φυτοζωούσε. Είχε γεράσει κι αυτό, ήταν μεγάλο. Πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Το 71, 95 χρόνων περίπου. Ζούσε εδώ στην αίθουσα του και μετά στην επτάνή και τον θυμόντουσαν πότε-πότε, αλλά ήταν εντυπωσιακό πόσο γρήγορα ξεχάστηκε το έργο του μετά τον πόλεμο. Η ε, υπόψη είναι ότι μετά τον πόλεμο, αμέσω, και λίγο πριν, είχε κάνει και πολλά του καλού στην αστυνομία για σεμινάρια. Ε, Πώ να χρησιμοποιεί τη ψυχομετρία και άλλες ραβδοσκοπία και άλλε τέτοιε μέθοδοι για να βρίσκουν εγκληματίε, χαμένα αντικείμενα και τέτοια. Πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό βέβαια είναι σκεφτικά... και πολύ ωραία ιδέα για σειρά. Όπω ναι, τα x files ο Άγγελο Τανάγρα, να λύνει τέτοια. Α, θέλω να πω με αυτό το. τη εποχή στην. Ε, την ατμόσφαιρα. Το πνεύμα του χρόνου. Δηλαδή, φαντάζεστε σήμερα η αστυνομία να επιστρατεύει μέντιουμ για να βρει ναι, χαμένα ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Θα μα φανεί γελίο. Δεν ήταν τότε χαζοί άνθρωποι, ούτε γελοί. Ήταν όμω άλλη πρόσληψη. Ναι, και το ναι, δε φόντουσαν. Ναι, ναι. Και ο Τανάγρα ήταν σοβαρό. είχε εκπαιδεύσει σοβαρά μέντιουμ. Η Κικίδου. Πέθανε πολύ μεγάλη. Υπάρχει και στο YouTube βίντεο τη με δημοσιογράφου. Πέθανε 100 χρονών. Θέλω να πω ότι έκανε δουλειά ο άνθρωπο. Απλώ δεν έπιασε τόπο ουσιαστικά. Αλλά αναφέρεται και μια-δύο περιπτώσει που μέσω medium είχαν ανακαλυφθεί οι εγκληματίε. Βεβαίω. Και παράδειγμα είναι το δράκο του Καβουριού το 1953. Που μέσω τη δουλειά, ενό μέρου τη δουλειά τη Κικίδου. Ε, τότε δεν υπήρχε CSI, δεν υπήρχαν DNA ναι. και όλα αυτά. Πού να βρούνε, από εδώ κάποια στοιχεία. Και αυτή είχε δει κάποια πράγματα, ότι ο δολοφόνο είναι έτσι, είναι αλλιώ, από εδώ, από εκεί, μέσω ενό δημοσιογράφου. Τον περιέγραψε εμφανισιακά, δηλαδή. Ναι, με κάποια στοιχεία, που μέσω των στοιχείων αυτών και κάποιων άλλων, κατάφεραν τελικά να τον βρουν. Ο οποίο συνελήφθη, δικάστηκε, εκτελέστηκε τότε, υπήρχε θανάτικη ποινή. Και από τότε και εκεί είπε, δεν ξαναλαμβάνω. Τέτοιε περιπτώσει, γιατί έχω την ευθύνη για το θάνατο ενό ανθρώπου. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία αν σκότωσε 100. Ναι. Εγώ δεν είμαι θεό για να αποφασίζω για ζωή και θάνατο. Και ναι. δεν σταμάτησα να ασχολείται ναι. με τέτοιε σοβαρέ περιπτώσει. Είναι και αυτό μια ψυχολογική παράμετρο σε ναι, ένα ανθρώπινο. Αν σκεφτεί κανεί το... ότι μπορεί να έχει εξουσία ζωή και θανάτου, ε, την ασκήσει. Ε, βέβαια. Ε, αυτό που κυρίως φαίνεται στο βιβλίο είναι ότι τα φαινόμενα αυτά είναι αποτελέσματα μαζική ιστερία. Ε, αυθυποβολής ε, ότι υπάρχουν κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες σε κάθε ε, περίοδο που επηρεάζουν όχι μόνο το είδος ε, των φαινομένων αυτών αλλά και το πως τα προσλαμβάνει ο, ο κόσμος ναι. δηλαδή είπαμε για τη λιθοβροχή ε, για την καταπιεσμένη σεξουαλική ενέργεια, εκείνη την περίοδο μάλλον μετά από αυτό έρχεται στη μόδα να το πω έτσι ε, η σεάνς, mm -hmm. το τραπεζάκι που λέμε αυτό βέβαια ήσυχε πολύ πιο πριν. Και να παρεύω εδώ και να πω ότι δεν στη ακριβώ. Στην Δύση κυρίω. Ε, ναι, ναι. Ναι, μιλάμε για δυτικό. Δυτική Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία κλπ. Ε, δεν θα έλεγα ότι ήταν μαζική ιστερία. Σε κάποιε περιπτώσει ίσχυσε η μαζική ιστερία. Όταν δηλαδή ξεσπούσε ένα κύμα, α πούμε, που υπήρχε μετά τον πόλεμο, που υπήρχε φόβο για εισβολή των Ρώσων κλπ. Mm. Εμφύλιος. οτιδήποτε ύποπτο γιγαντώνονταν. Ναι, ναι. Οπότε ένα φωτάκι, ένα πτεωρήτη στον ουρανό, ήταν πυράβλος που ερχόταν να μας ρίξουν οι Βούλγαροι, οι ναι, Ιουγκοσλάβοι ή κατασκοπευτικός. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά αυτό δεν θα πει, δεν αποκλείει ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας ο οποίος μετά παραφούσκωσε και ξέφυγε από το κάθε έλεγχο. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είπαμε για το... Ε... για, το για τη ΣΕΑΝΣ, για το τραπεζάκι. Ναι. αυτό είχε ξεκινήσει πολύ παλιά στην Ευρώπη και μετά και σε εμά. Ναι. Η συγκεκριμένα, η τρέλα είχε αρχίσει το 1853 στην, Ελλάδα, στην Αθήνα, όπου είχαν αρχίσει τα κινούμενα τραπεζάκια. Εκινούμενα τράπεζα, όπω λέει, τράπεζα, τραπεζάκι, Και τώρα είναι μπάνκα, α πούμε. <laughs> λοιπόν, και ήταν, είχε ξεκινήσει από την Αμερική, από τον πνευματισμό, από του αδελφού Φόξ. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και σε εμά εδώ και στα αστικά σπίτια επί όφωνο τότε. Ε, ήρθε η μόδα αυτή. Ήταν η τραπεζάκια στρογγυλά, χωρί καρφιά ή άλλα σιδερινά αντικείμενα, τα οποία μαζεύονταν γύρω-γύρω επικαλούνταν κάτι και το πνεύμα υποτίθεται άρχισε να χοροπηδάει το τραπεζάκι, να κάνει κύκλους και λοιπά. Υπήρχε μεγάλη διαμάχη τότε. Έχω βρει δηλαδή πολλά σε εφημερίδες τότε και περιοδικά της εποχής του 1850 επιστημονικά που είχε μεγάλη διαμάχη. Απ' τη μία ήταν επιστήμονε που λέγανε όχι, αυτά είναι ανοησίε κλπ. Απ' την άλλη, όχι, υπάρχει το ψυχοδυναμικό νερευστών το οποίο κάνει έτσι και Αυτό ατόνισε λίγο και επανήλθε μετά ξανά ε, στο στο Μεσοπόλεμο και μετά. Αλλά είχε σκαμπανεβάσματα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η Αθήνα ουσιαστικά κέντρο. Ήταν και η Σύρο, τεράστιο κέντρο. Ναι, 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 ε, οικονομικό και πολιτιστικό. Η Αίγυπτο στο κάτω στην Αλεξάνδεια, στο ναι. Κάιρο που είχε πυρήνε. Υπήρχαν πάρα πολλοί πυρήνε πνευματιστών mm -hmm. Ελλήνων τη Διασπορά ή τέλο πάντων μη Αθηναίων που κάνανε δουλειά και γράψαν βιβλία και προχώρησαν το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1800 80 η Ελλάδα ήταν μέχρι τη. Μέχρι έφτανε της μέχρι της τη. Ακριβώ, ναι. 1882 ήταν η ναι. Θεσσαλία. Λοιπόν, μιλάμε για άλλο χώρο. Έγιναν μετά κατατάξει γεωγραφικέ, πληθυσμιακέ, κοινωνικέ, ψυχολογικέ μέχρι το 1920 και αυτό δημιούργησε συνθήκε κοινωνικέ για να προσληφθεί το πράγμα διαφορετικά, αλλά και να δημιουργηθούν συνθήκε για φαινόμενα, για εμπειρίε. Είναι μια κρίσιμη περίοδο και στι κρίσιμε περιόδου, στι οριακέ περιόδου, υπάρχουν πιο πολλά οριακά φαινόμενα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι και κάπω ταυτόσιμο. Ε, ε, και στην περίοδο του Μεσοπολέμου, λέτε, ε, στο βιβλίο, δηλαδή στην κατηγορία, α πούμε, το, με τη ΣΕΑΝ, εμφανίστηκε και η κρυστάλλινη σφαίρα, κενή αέρο. Αυτή μετά τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο, μάλιστα. Ε, μετά τον πόλεμο, που άγρα και το έργο του κάπου, λησμονήθηκαν απότομα, για πολλού λόγου, ε, ο πνευματισμό, δηλαδή. Καταρχά να, να πούμε ότι ο Τανάγρας ήταν εναντίον του πνευματισμού, δηλαδή εναντίον. Λέει, εγώ δεν, είναι, δεν αποδέχουμε, μπορεί να υπάρχουν πνεύματα, σχέσει νεκρών. Αν τον φέρετε αποδείξεις, εγώ σας λέω ότι όλα τα φαινόμενα αυτά είναι δυνάμεις και υφές του ανθρώπινου νου. Όχι, λένε οι άλλοι, είναι πνεύματα. Και υπήρχε με άλλους ακόμα ως τότε. επικράτησαν μετά το πόλεμο πνευματιστές, που ήταν βέβαια ρεύμα μεγάλο στην ελληνική κοινωνία. Ο Τανάγρας αποσύρθηκε, ξεχάστηκε και το πάνω χέρι αυτή. Και η άνθηση πνευματισμού υπήρξε μεγάλη τη δεκαετία του 50. Τεράστια. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ήταν ένα πνευματιστή, ο Ανέφερο Μπέλο, ο οποίο είχε πολεμήσει στην Αλβανία και είχε δει κάτι σκιέ με κάτι άλλου φαντάρου, του αλλά δεν ήταν τίποτα τελικά. Τι είχαν δει όλοι βέβαια. Και σκέφτηκε ότι στο μεγάλο υψόμετρο που έχει αραιό αέρα, ίσω είναι πιο εύκολη η εκδήλωση πνευμάτων ή μορφών, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι λοιπόν ότι σκεπτικό αυτό, λέει να κάνει μια σφαίρα, μαροστεγή, κενή αέρο, ή με χαμηλή πίεση και έχουμε κάποια ισχυρά medium, ίσως μπορέσουμε να κάνουμε μια seance και να δούμε πράγματα μέσα. Και το έκανε αυτό. Αυτό ήταν δική του ιδέα, του. Ναι, ναι. Ε, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον. Και αυτό, έφτιαξε σφαίρε τέτοιε, τι έδωσε σε πνευματικού κύκλου. Υπήρχε δηλαδή γύρω στο 1955 μεγάλη δραστηριότητα. Κάνανε ομιλίε, διαλέξει, συγκεντρώσει, πίθων, άρθρα. πείθονταν ότι έβλεπαν μορφέ ναι, σκιέ. Ε, ήθελε ο Μπέλοδο αποδείξει. Και είχε κάποιε φορέ κάμερα ήταν και ακριβέ ότι κάμερε. Με, ναι. ε, με τη και... μανιβέλα. Ναι. Ε, ε, κατάφερε τελικά. Είχε, ο Μπέλο πέθανε νωρί, το 1958. Ούτε 50 χρόνια δεν ήταν. Και όμω συνέχισαν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα φιλμ το οποίο υποτίθεται ότι έχουν κινηματογραφήσει τέτοιε μορφέ το 1959-58, νομίζω, από την ομάδα του Μπέλου. Αυτό είχε αποουσίαζε. Το οποίο φιλμ αυτό υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Ε, το έχω δει, δηλαδή, όχι το φιλμ, έχω δει την μπομπίνα. Δεν έχω καταφέρει να το ναι. βγάλω οτιδήποτε, δεν ξέρω τι κατάσταση βρίσκεται. Έχω δει πλάνα του πολλά. Ε, του κατηγορήσαν ότι έκαναν απάτε, ότι, ότι είχαν βάλει κούκλε πίσω και τι ναι. κινητογραφούσαν κλπ. Δεν μπορεί κανεί να βγάλει άκρη. Ε, θεωρώ ότι είχαν καλή πρόθεση, αλλά από εκεί και πέρα από ένα σημείο και μετά βλέπανε και ότι θέλανε ή ότι, ναι. ότι μπορεί εύκολα κάποιο να κάνει απάτη για να στηρίξει μια έτσι παραταγμένη κοινωνικά άποψη. Κάνετε Αλλά... μια πολύ ωραία, έναν πολύ ωραίο παραλληλισμό στο βιβλίο που λέτε ότι η κρυστάλλινη σφαίρα της δεκαετίας του 50 ε, στη δεκαετία του 70 έγινε τηλεόραση. η τηλεόραση. Ακριβώς. Οπότε δεν είχαμε ανάγκη από σφαίρες και α, πνευματιστές, α, ήταν και δεν μοντέ. Ξεκίνησε το πυραυλικό πρόγραμμα με τη Σελήνη. Και, η τεχνικά, τηλεόραση... και τεχνικά είναι μια τέτοιου είδου σφαίρα, έτσι δεν είναι. Ναι, μια γυάλινη οθόνη και μια άρρωση. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Οπότε υπήρχε και αυτή η σχέση περίεργη ότι, γιατί οι αιτήμοι παρήκμασαν απότομα το 60. Δηλαδή, βέβαια, υπήρχε μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, κοινωνική, αλλαγέ κοινωνικέ. Οπότε ξαφνικά ναι, η σφαίρα των πνευματιστών ήταν, αντικαταστάθηκε από, τη σφαίρα, από την γυάλινη yeah. οθόνη τη τηλεόραση που είναι και σε όλη καινού αέρος. Γιατί εκεί ήταν και την, το, 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 περπάτημα του ανθρώπου στη σελήνη. Ναι, είναι η, χαριστική βολή πια στο αυτά Είναι σε τώρα. Ναι. Βλέπουμε νεράιδες και πνεύματα και χαζομάρες. Αυτά είναι ανοησίες. Να, ορίστε, η επιστήμη βλέπουμε απευθεία από τη σελήνη μετάδοση του περιπάντου. Ήταν η αποθέωση της τεχνολογίας ναι. τότε. Εντάξει, μετά άλλαξαν τα πράγματα, αλλά θέλω να πω πώ έγινε αυτή η αλλαγή. Τέτοιου είδου αλλαγέ λοιπόν δημιουργούν πολλού κυματισμού και φαινόμενα δευτερεύοντα, τριτεύοντα και είναι αν μη τι άλλο άξια ανάλυσης από ανθρωπολογικής πλευράς. Και στη δεκαετία του 60, λοιπόν, που αρχίζει η διαστημική εποχή, α το πούμε η έτσι: Η διαστημική εποχή και επαναστάσει κοινωνικέ, ναι. όλα αυτά. Αλλάζουν τα φαινόμενα. Από Βέβαια. εκεί που βλέπανε σκιέ στη γυάλα, στην κρυστάλλινη σφαίρα, ή βλέπανε την Παναγία στα τζάμια. Ναι. Που το εξηγείται πολύ ωραίο, αυτό κάνω μια παρένθεση: mm -hmm. Ότι κάποιοι καθαρίζαν με πετρέλαιο τα τζάμια. Και το πετρέλαιο δημιουργούσε ειρηδισμούς ναι. που θεωρούσαν... Ναι, ναι. Θεωρούσαν... Μικρός ήταν ήμουν, θυμάμαι ότι βλέπα και εγώ. Δηλαδή, το είχαν καλύψει ναι. και όπου ήταν χειμένο βενζίνη μπορούσαν ναι, να ναι, δουν ναι, σχήματα. Ήταν ναι, 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 ναι. πολύ ωραίο. Σχεδόν. Τελείως. Ναι. <laughs> ε, και έρχεται λοιπόν η, η τηλεόραση και η διαστημική εποχή και αλλάζουν αυτά τα φαινόμενα. Γίνονται υπτάμενοι δίσκοι και εξωγήινοι. Γιατί είναι πολύ πιο, εφόσον εμεί στέλνουμε στο διάστημα, Μήπω έχουν στείλει και αυτοί σε εμάς, και αν είναι πιο προοδευμένοι πω έχουν ήδη στείλει σε εμά. Και άρχισε τότε και η μόδα των αρχαίων αστροναυτών, με τον ναι, Τένικεν με πιο μετά. Τον Daniken, δηλαδή, βέβαια. άλλαξε το σκηνικό, άρδιν. Ναι. Ε, και πια είναι τεχνολογική φύση όσο, το παραφυσικό. Ναι. Είναι εξωγήινοι, είναι UFO που έχουν μαγνητική πρόση ή ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι το ένα είναι το άλλο, δεν είναι πια τα εφευγαλαία, δυσυδαιμονικά, γραφικά πράγματα ναι, ναι. με ψυχέ νεκρών και οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και υπήρχε και αμφισβήτηση θρησκεία, οπότε, πια παναγία ναι. μα λέει στο τζάμι τώρα, δηλαδή. Είναι ναι. χαζό, σου λέει ο άλλο. Βέβαια, αυτό με, τη, με την Παναγία και τα οράματα Αγίων το υποστήριζε η θρησκεία και είχε δημιουργήσει και εκεί. Ναι, βέβαια, όχι επισήμω. Όλα τα θαύματα αυτά, η επίσημη θρησκεία, η επίσημη εκκλησία μάλλον, ε, είναι λίγο ναι, θρησκεία ναι. για να μην τα αποδεχτεί και μετά αποδεχτούν ναι. απάτε. Παρ' όλα αυτά, Αλλά στο, λαό, ναι, στο λαό δημιουργούνταν τρομερή, πώ να το πω. Ιστερία, ε, ενθουσιασμό που έτρεχαν ναι, κατά χιλιάδε. Μιλάμε για μια εποχή που όλα ήταν βασανισμένη, φτωχή, κατατρεγμένη, είχε περάσει δεκαετίε πολέμων και κακουχία και ήθελε να αρπαχτεί από μια ελπίδα. Ποια ελπίδα, η Σκία Έχω την περίπτωση μέσα τη Μαγουλά, τη Αλεξάνδρα Μαγουλά, η θεραπεύτρια που ήταν στο σταθμό Λαρίση εκεί σε ένα δρομάκι. Το σπίτι υπάρχει ακόμα. Η οποία σταύρωνε τον κόσμο, ήταν αυτή μια κυρία τόση, που πίστευε πολύ, πήγε, έκανε εκεί, πώ το λένε, διάφορε ιεροπραξίε κλπ. Που δεν μπορούσε να έχει. Να γι' αυτό. Ναι, με αποτέλεσμα να στο σκεντρώ... το αυτό και θα... πίζανε από κόσμο. Ναι. Έχουν φωτογραφίε από τι εφημερίδε που το έλεγα. Χαμό, θα μπω για να σταυρώσει μαγουλά τον κόσμο, να του ευλογήσει, να θεραπεύσει και πλη... σε ένα σωρό αφηγήσει ότι ναι, μα έκανε καλά, ναι, αυτό, ναι, εκείνο και αυτό θορύβησε βέβαια την εκκλησία. Και κάπου, α πούμε, το πράγμα αποσιοποιήθηκε μετά. Αυτή είναι η και πολύ πέθανε από τι νηστείε εξαντλημένοι και, και όλα αυτά. Αλλά, Αλλά, υπήρχε η Αγία Θανασία το Εγάλεο. Ε, ναι. Τότε είχε εμφανιστεί. Ναι, μπράβο, περίπου τότε, λίγο πιο μετά και αργότερα. Αλλά η Μαγουλά ήταν κλασικό παράδειγμα. Γιατί η θανασία του Εγάλεο ήταν πλεγμένη και με διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Η ληστική φύση. Αγνή. Η άλλη ήταν καθαρά μια κυρία η οποία ήθελε ναι, να κάνει το καλό. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν στα καλά τη ή όχι, δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν, είχε ένα τεράστιο ρεύμα κόσμου που κάθε βράδυ έκλεινε το, ναι. ε, πήγαινε τροχέα και του διέλυε. Α πούμε, υπάρχουν φωτογραφίε. Ε, ε, ενώ στην Αγία Αθανασία, Αγία. Ε, Τέλο ναι, πάντων, ναι, στην Αθανασία ναι. του Εγάλεο, που υπήρχε μια, το παρόμοιο φαινόμενο του κόσμου, αποδείχθηκε ότι απλώ είχε αυτή την δερμογραφία. Αυτή ναι, την... ναι, ναι, ναι. Που άμα χαράξει το δέρμα, φουσκώνει και πρίζεται και εγγραφέει ναι, ναι, τα μηνύματα τη Παναγία. Ναι, Βα... ανορθόγραφα. <laughs> ναι. Ε, είχε τρομακτικό ρεύμα, το οποίο το καταλέφτηκε. Ε, μπορεί να έχει καλέ προσθέσει στην αρχή, δεν είναι και το θέμα. Βέβαια. Η... Υπήρχαν και για την αθανασία του ΕΓΑΛΟ, με την όλη αυτή η ιστερία τότε και η μανία και το ρεύμα, όπω αναφέρω και στο βιβλίο, υπήρχαν και κάποια περίεργα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονταν σε ε, σκεντρώσει πιστών τη. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ακριβώς και δεν είναι ακριβώ παρεσθήσεις γιατί μπορεί να δημιουργείται ατμόσφαιρα σε τέτοιου είδου. Ε, κατάσταση που να δημιουργούνται και φαινόμενα αυθεντικά. Απλώ πνίγονται μέσα στην ε, όλη ε, ναι, ναι. βαβούρα τη ευκαιρία ε, και, και τη δυσυδαιμονία. Ε, ναι. ε, ίσως και γι' αυτό εμφανίζονται εκεί, γιατί είναι όπω είπα, τα ωριακά φαινόμενα είναι κάπω καμουφλάρονται, δηλαδή δεν μπορούν να αποδεχτούν mm -hmm. με, να τεκμηριωθούν. Οπότε είναι ευκαιρία και οπότε. Μια, ε, όταν υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε μια, θε, μια θεατική παράσταση, σε κάτι, σου δημιουργεί συνέστημα. Ασχέτω αν ξέρει λογικά ότι αυτό που βλέπει δεν είναι πραγματικό, θα κλάψει, θα γελάσει, θα εκνευριστεί, οτιδήποτε άλλο. Το συνέστημα λοιπόν αυτό είναι πολλέ φορέ κάποιο μηχανισμό για να δημιουργηθούν περίεργα παραλ... απόνερα ναι. τέτοιου είδου. Ναι. Γι' αυτό λέει και το ανάγκασ παλιά με την ψυχοσεξουαλική καταπίεση, το συνέστημα και όλα αυτά που δημιουργούσαν οι συνθήκε για να κραγεί κάτι και να δημιουργήσει περίεργα ναι. φαινόμενα, φευγαλέα πάντα. σω τέτοιου είδου συνθήκε σε σε ή σε συγκεντρώσει πιστών ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, φαινομενικά είναι η μαζική ιστερία, αλλά υπάρχουν και κάποια, όπω λέω και στο βιβλίο, περιπτώσει, φαινόμενα τα οποία είναι αρκετά έτσι, μυστηριώδη. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άπειρε περιπτώσει. Ένα φαινόμενο που διατρέχει, φαίνεται, την, ε, ε, την ελληνική παράδοση είναι τα φαντάσματα και οι βρικόλεκε. Ειδικά για του βρικόλεκε υπάρχει και ε, ε, ολόκληρη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών και. Ναι, ο Βρυκόλακα, επειδή έχω γράψει και ένα βιβλίο συγκεκριμένο για το θέμα αυτό, έχω κάνει και βίντεο. Είναι δεν είναι αυτό το βαμπύρ. Ναι. Το που ξέρει, ο κόμπι Δράκουλα που ναι. πίνει αίμα και αυτά όλα. Είναι ο ανήσυχο νεκρό. Είναι ένα νεκρό που από την αρχαιότητα έχει αυτό. Που δεν έχει, έχει, αμαρτήσει, δεν έχει διαβαστεί καλά, έχει υποπέσει σε κάποια παρατόματα και δεν έχει βρει ησυχία. Βρικό Λοκαστό και ο άταφο αδελφό τη Αντιγόνη. Ουσιαστικά. Ακριβώς, ακριβώς, και έχουμε ναι. ιστορίε στην αρχαιότητα που εμφανίζεται το φάντασμα και λέει: Θάψτε με, γιατί πρέπει να βρω την ησυχία μου, κάπω έτσι. Ναι. Αυτό είναι ο Βρικό τη ελληνική λαογραφία, τη σύγχρονη. Δεν ταυτίζεται πολλέ φορέ με το Poltergeist που λέγαμε πριν. Mm -hmm. Γιατί όταν σε ένα χωριό υπάρχει Poltergeist ή νομίζουν ότι είναι, σου λέει είναι που ήταν αμαρτωλό, τον θάψανε και τώρα βγαίνει ναι, και μα ενοχλεί. Ναι. Και μα κάνει τη ζωή δύσκολη. Βρικόλακα ε, αυτό, ναι. να το διαβάσουμε. Και όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι διαχρονικό. Σύμφωνοι. Μου έκανε εντύπωση ε, ότι ε, στη, το φαινόμενο του βρικόλακα, του μύθου, του θρύλου, τέλο πάντων του βρικόλακα, υπάρχει και σε, σε, πρόσφατα χρόνια, πρόσφατα, δεκαετία του 50, ναι, ναι. δηλαδή ε, 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 γράφεται για ιστορίες που είχαν βγει εκείνη την περίοδο και αφορούσαν σε σύγχρονους ανθρώπους. Ναι, που... το 1953, από το θυμάμαι, ναι. στο δίστομο κοντά σε ένα χωριό στο στήρι, που είχε σκοτωθεί ένας νεαρός σε κάποιο λατομείο, δεν θυμάμαι, και μετά το βρικολάκιασε και ενοχλούσε το χωριό. Mm -hmm. Ο άγρα που ζούσε τότε, λέει: Παιδιά δεν είναι βρικόλακα, είναι poltergeist. Mm -hmm. Δηλαδή, θα ε, μου πει τι, όμω, ε, αυτό που λέγαμε τι λέξει στην αρχή, ότι ε, μια ταμπέλα αλλάζει τα πάντα. Η λέξη βρικόλακα στην εποχή τη σημερινή λε καλά κρασά. Mm -hmm. Είσαι χαζό ή μα δουλεύει. Η λέξη poltergeist, αν ενδιαφέρουσα, ξέρω εγώ αυτή η θεωρία, για να τη δούμε. Ε, είναι το ίδιο φαινόμενο ουσιαστικά. Διαχρονικά έχει διάφορε ονομασίε. Στα φαντάσματα το ίδιο. Mm -hmm. Δηλαδή. Ούτω ή άλλω υπάρχουν. και δεν θα βγει ρωτημένη κυρία να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, να πετάξει οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι μια παρουσία που νιώθει ότι υπάρχει κάποιο ήχο, κάποιο συνέστημα, κάποια αίσθηση περίεργη, το ναι. οποίο είναι διαχρονικό παγκοσμίω. Ε, υπάρχουν δηλαδή. Και το νιώθουν οι αλαφροίσκοι, ό,τι που λένε. Κυρίω ναι. Αλλά υπό συνθήκε συγκεκριμένε μπορεί να το νιώσουν οι πάντε. Ναι. Ή να πιάσουν κάτι. Ο αλαφροίσκο θα δει. Ολόκληρο το πακέτο, ναι. αλλά εσύ μπορεί να. κάτι έγινε, δεν καταλάβα τι έγινε, αλλά κάτι ναι, έγινε. Ένα ενστικτό. Ναι, ή μια Ε, Πάμε πίσω, τώρα πάμε πάλι στα διαστημόπλια και στου εξωγήνου. Mm -hmm. Ήταν η ψυχο ψυχροπολεμική περίοδο. Mm -hmm. Όλοι περίμεναν, είχε αρχίσει και η παραφιλολογία. Και τα κόμιξ και οι ταινίε να έχουν τέτοιο θέμα, ε, διαστημόπλια. Υπάρχουν πάρα πολλέ ε, 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 αναφορέ στην Ελλάδα, στον ελληνικό mm, χώρο, ναι. για τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, είχαμε. Δηλαδή μετά το 50, μετά τον πόλεμο δηλαδή, μετά την. εντάξει, υπήρχαν και αναφορέ για φώτα, ουρανό και τέτοια πράγματα και προπολεμικά παγκοσμίω. Αλλά τώρα πια τα εξηγούσαν... Μετά το 47 που έγινε εμφάνιση του Άρνολτ, ο οποίο αυτό θέσπισε την ονομασία Flying Saucer, και έγινε, ξέσπασε αυτό το πράγμα στην Αμερική, ήρθε και στην Ευρώπη και σε εμά. Και είχαμε αρκετέ περιπτώσει, και μάλιστα αρκετέ ήταν και από πιλότου mm -hmm. ε, τη ε, αεροπορία, από σοβαρού ανθρώπου, δεν ήταν κάτι δηλαδή, δηλαδή φήμε κλπ. Και, και τότε το αντιμετώπιζε το φαινόμενο οι δημοσιογράφοι με αρκετά ευνοϊκά. Εντάξει, υπήρχε σκεπτικισμό, οι επίσημε θεωρών μου λέγανε αυτά είναι φαινόμενα μετεωρολογικά, είναι αντικοτοπτισμοί, με είναι αυταπάτε, είναι ψέματα, οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν όμω και άλλοι που το υποστήριζαν ότι είναι κυρίως μυστικά όπλα. Ο Παύλος Σαντορίνης, ο καθηγητής ε, τότε του Πολυτεχνείου που είχε μετάσχει τότε ο Σαντορίνης σε μια επιτροπή ε, Είχαν εμφανιστεί κάτι περίεργα φώτα, θέλω να είναι πύραυλοι, σοβιετικοί ή κομμουνιστικοί το 1946, ναι, μετά το δημοψήφισμα. Και έγινε επιτροπή από Εγγλέζου και Έλληνε, και ήταν ο Σαντορίνη για να ερευνήσουν τι ακριβώ είναι. Γιατί εντάξει, δεν λένε εξωγήνου, αλλά του λένε όπλα μυστικά, κατευθυνόμενοι πύραυλοι, δεν ξέρανε τι μπορεί να έχουν οι σοβιετικοί από του Γερμανού, οι οποίοι οι 2. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ψυχρό πόλεμο ναι. και μέχρι το 50 και μετά θεωρούσαν ότι είναι κάποια μυστικά όπλα πιθανόν ναι. τη άλλη του αντίπαλου δέου. Και μετά το 1954, που υπήρχε ένα τεράστιο κύμα εμφανίσεων στην Ευρώπη, Γαλλία κυρίω, αλλά και σε εμά, άρχισε να μετατοπίζεται ο δείκτη προ την εξωγήινη προέλευση. Ναι. Ό,τι και αν είναι αυτή. Ήταν τότε φυσικά έχει το ενδιαφέρον το διάστημα, πρώτοι πύραυλοι, ο Σπούτνικ και άλλοι δορυφόροι. Ναι. Οπότε ήταν για ένα ερευνευτικό υπόδειγμα πιο πιστευτό και πιο έτσι, ωραίο να υιοθετηθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βάζετε. Από τον κόσμο. Που βάζετε και αυτή την πολιτική ας πούμε χρειά στι ερμηνείε, γιατί ε, όπω γράφετε, την περίοδο τη Χούντα σταμάτησαν διαπαντός Κατά ένα περίεργο τρόπο για μένα, όταν έψαχνα την περίοδο εκείνη, γιατί ήμουν αρκετά μικρό τότε για να έχω από κόμματα ναι. Και λέω: Ωραία, θα τα βρω τώρα. Θα γίνεται λέω χάμο σίγουρα γιατί επί Χούντα σίγουρα θα αυτά θα είχαν πιο. Δεν είχα πολιτικέ ειδήσει, απογορευόντουσαν. Ναι. Έτσι πράγματα ήσυχα και καλά για τον κόσμο. Οπότε το θέμα είναι και ωραία πιασιάρικα για να διαβάζει ο κόσμο. Τίποτα. Τίποτα. Α, δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ξηρασία. Το 1975 ναι. και μετά. Το 1975 και μετά έγινε έκρηση, Για τους το λόγους. οποίο το αποδίδεται σε μια, στον περιορισμό στο ότι η Χούντα ήθελε. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, yeah. δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ, αλλά είναι σαν να πέφτει ένα διακόπτη το 70, τυκλούν τα φώτα και υπάρχει μια νυνεμία και μια πλήρης ας πούμε, εξηρασία στο θέμα των παραφυσικών όσον yeah. αφορά σε εφημερίδες, έτσι. Yeah. Συνέβαιναν. Ε, δεν, ενώ θα περίμενε κανεί ότι τέτοιου είδου γεγονότα και πράγματα και θέματα θα ήταν. Ευχαριστώ για το κοινό να ξεχνιέται ναι. και να μην, ξέρε, να μην ναι. θυμάται ότι δεν υπάρχει Όπως δημοκρατία. Όπως έγραφε η ελευθεροτυπία αυτά. αργότερα, ε, το όπιο του λαού, η ηρωίνη του λαού είναι τα αυτά τα φαινόμενα. Καλά, διαφωνώ εγώ, αλλά ναι, καταλαβαίνω ναι. πώς το εννοεί. Ναι. Ε, Υπήρχε ε... και αυτή η τάση μετά με στη μα, μεταπολίτευση. Ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση. Mm -hmm. Γιατί, εγώ θυμάμαι και σχολείο που ήμουν τότε, mm -hmm. που είμαστε όλοι σχολείο όταν σταματάει η μειονότητα, ήμασταν ή παραπλανημένοι ναι, ή ίσως ναι, ναι. να ήμασταν και βαλτοί ναι. από τους υπόλοιπους πολιτικοποιημένους υπήρχε ναι, τεράστια ναι. πόλωση τότε ήταν η εποχή που όλα στην αντιπολίτευση όλα είχαν πολιτική Ιρμανία και ναι. τον έφος λέγανε πολιτικής φύσεως ναι. μα Μάρια παιδιά είναι θέμα ρήπανση, όχι είναι πολιτικό ναι, ναι. έτσι λοιπόν ε, μα, τότε φαινόταν αυτό όμω κάτι φανέ. σήμερα το θεωρούμε ανόητο όπως και σήμερα φυσικά το 2060 θα θεωρούν και κάποια πράγματα που λέμε σήμερα αυτό αλλάζει, ναι. αλλάζει η πρόσληψη που λέμε αλλά ναι, επιχούντα ήταν μια περίεργη ξηρασία που δεν μπορεί να εξηγήσω κοινωνιολογικά αν θέλετε. Η η... Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Ναι, τελικά ναι. επικράτησε και εκεί. <laughs> Μάλλον παρότι ήταν λίγο ναι. παράτερα. Ε, Έρχεται, Περνάει λοιπόν η Χούντα και ξαφνικά έρχεται η νέα εποχή που αρχίζουν και βγαίνουν και ταινίε λίγο πιο σοβαρέ στο θέμα των εξωγήνων πάντα, και Πάντα, ναι, πάντα και. Και έρχεται ε, η περίοδο που όλα είναι υπέρ τη νεολαία. Ναι. Οι, 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 οι νέε τάσει, το φοιτητικό κίνημα. Ό,τι κάνουν νεαροί είναι καλό. Ναι. Ενώ πριν, δηλαδή μέχρι το 70, και πριν προ υπήρχε αντίληψη ότι η νεολαία είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πολύ ω πρόβλημα. Και, και, θα δημιουργήσουν οι συνθήκε που θα αλλάξουν. Τα... Είναι παραπλανημένοι, εισάγουν καινά δαιμόνια, rock and roll, ναι. ε, σεξουαλικέ σχέσει πρώτου γάμου και τέτοια πράγματα παράδεκτα. Τα οποία άλλαξαν άρδιν. Το 1985 λοιπόν βλέπουμε ότι ό,τι και να κάνει ο νέο. Είναι... Κατοχυρώνεται. Ναι. Είναι νέο, συνεπώ μπορεί να κάνει τη γουστάρι. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο. Αφήστε τον ελεύθερο. Εντάξει, ήταν λογικό να πάει στο άλλο άκρο το εκρεμέ. Και το 1985 που. 1974 και μετά με τη μεταπολίτευση. Έχουμε καταρχά έκρηξη βιβλίων στην mm -hmm. Ελλάδα. Για τα θέματα αυτά μιλάμε. Ναι. βγήκε τα νήματα του Τσίμπατο, το, το προεδρικό. Έγιναν σύλλογοι, έγιναν ομάδε. Ε, Αγγελίε, εφημερίδε ότι είμαστε φοιτητέ και ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, Και ότι δημοσί, θα δημοσίευαν εφημερίδε. Δεν τα σνόμπαραν. Ε, τότε έγιναν πολλέ ομάδε που είχαν κινήσει, το ένα άλλο, ενδιαφέρον. Εντάξει, υπήρχε πολιτικοποίηση άμεση. Και αυτό διάρκεσε για μένα μέχρι το 80. Mm. Μετά πάλι μια περίεργη ξηρασία. Όλη τη δεκαετία του 80 στο θέμα αυτό. Παρότι υπήρχαν και κάποια προεδρικά, κάποια βιβλία, αλλά ήταν ναι. πολύ πιο χαμηλά, πολύ πιο έτσι λιγότερη ένταση και συχνότητα από ότι ήταν δεύτερο είχε, μισό του 70. Είχε προηγηθεί βέβαια στα τέλη του 70 εκείνο το φαινόμενο με, με την. θα το χαρακτηρίσω μαζική ιστερία που είχε γίνει για τα βιβλία του Έριχ Φοντένικη. Ναι, βέβαια. Ο, ο οποίο Deniken... ήταν ένα Ελβετό. Ε, τι ιδιότητα είχε, δεν θυμάμαι. Δεν είναι και τον έχω γνωρίσει. Του έχω πάρει και Είναι και μεγάλο τώρα, Δεν ναι. τα φεύγα. Ήταν ξενοδόχο, δηλαδή Α. είχε ξενοδοχειακά. Αλλά ήτανε, για μένα είχε αυθεντική αγάπη στο θέμα. Mm -hmm. ε, για μένα ήταν τσαπατσούλη και αρπακόλα. Βέβαια, ε, άνοιξε ο δρόμο. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, αυτό το 68 έβγαλε το βιβλίο. Το Να από το Μέλλον στα Ελληνικά. του όπου... Θεών. Όπου λέει ότι οι αρχαίοι θεοί ήταν εξωγήινοι και έχουμε αποδείξει σε όλη τη γη. Ό,τι έβλεπε βέβαια το έλεγε εξωγήινο. Ναι. Βέβαια, ήταν τότε μια ε, ε, ειδική περίοδο που ήταν κατάλληλο άνθρωπο, κατάλληλη εποχή. Mm -hmm. Καπέλασε το έργο διαφόρων μελετών που είχαν από το 50 έλεγαν ότι οι μήκο. Εναλλακτικών τέλο πάντων που λένε να δούμε την βραχογραφία, μήπω έτσι, μήπω χέθη κάποιο, αλλά τα έλεγαν πολύ προσεκτικά και πολύ πλάγια. Αυτό βγήκε και είπε: Παιδιά, είναι όλοι εξωγήινοι. Και του καπέλωσε όλου. Δεν ανέφερε ναι. ποτέ κανέναν του. Και έγινε διάσημο, έγινε τρομακτικά στο βιβλίο. Βγάλε και άλλα, έκαναν ταξίδια, εκπομπέ. Ηταν ε, εδώ. Ναι, το 1978 ήρθε εδώ. Σήμερα ήθελα να πάω. Αλλά διάβαζα για εισαγωγέ Λυκείου και δεν μπορούσα να πάω. <laughs> στο ήταν... θέατρο ε... Διονύσια. Ναι, ναι, ναι έκλεισε Αμερική από ναι, κόσμο. Ναι. Και αναγκάστηκε να το κάνει και δεύτερη. Ε, Μετά να ξανεπαναλάβει την, την ομιλία του, γιατί να μπουν και άλλοι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έγινε χαμό. Όταν τον είδα εγώ το 2000 τον γνώρισα είχα πάρει πάνω στην ώρα λέω χαμόσα γίνεται, να τον βρω κάπου. Σκεφτόμουν να λύσει, σκεφτόμουν σενάρια. Και μπαίνουμε σε μια σουίτα μέσα και ήταν αυτό, η ιδερμηνέα, η εκδότρια και πέντε δημοσιογράφοι. Πέντε. Ναι. Και εγώ έξι. Ναι. Και κάτσαμε δύο ώρε και μιλάγαμε. Θέλω να πω ότι πώ άλλαξε ναι. το. Έβρισκε ενδιαφέρον στο στον αρχαιολογικό χώρο τη Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Είχε έρθει πολλέ φορέ. Είχε και συνεργάτε εδώ. Τα και εδώ εξωγήινη, θεή κλπ. Ναι. Ε, τότε φαινόταν και κάτι πιο εξωπραγματικό. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί που το πιστεύουν αυτό και λένε ναι. και πράγματα που ο Ντένικεν θα έβγαινε από τα ρούχα τα <laughs> Αλλά αλλάζουν οι ε, και μετά τον Ντένικεν πάμε στους αστικούς μύθους. Οι αστικοί μύθοι είναι και κάτι ευχάριστο θα έλεγα. Ε, εγώ τα, τα, παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτά που βγαίνουν. Ε, τότε ήταν μετά τον Ντένικεν είχε αρχίσει την περίοδο πια που οι εφημερίδες κυριαρχούσαν, έτσι ε, ήταν ναι. η άποψη των εφημερίδων μάλιστα, δημιουργούσε Ακριβώς. ρεύματα, είχαν αρχίσει ε, ένας πολύ δημοφιλής αστικός μύθος ε, που αποδείχθηκε και αλήθεια δεν ξέρω θα μου πείτε. Ήταν τα ποντίκια μέσα στις Πορτοκαλάδε. Ναι βέβαια αυτό, το έχει τότε χαμώσει ολοκληρωτικά, ήταν θέμα δημόσιας υγείας ναι. φυσικά. Ίσως να υπήρχε ένα ψήγμα αλήθεια από βρωμιά που υπήρχαν μέσα, αλλά δεν είναι εύκολο να μπει. Και όταν ίσω να βρέθηκε κάποιο ποντίκι που μπήκε και το βρήκανε και λένε Αού, ναι, ναι, ναι. τόνα τ' άλλο. Γιατί υπήρξαν και φωτογραφίε. Ε, ναι, καλά. Η ηλεκτροτυπία που αναφέρατε πριν είχε ολόκληρη συλλογή. Ναι. Δηλαδή, έβαζε εκεί, κράξτε τι έχουμε στα γραφεία μα. Μα έχουν φέρει 20 ναι. μπουκάλια από διάφορα ψυχτικά, μην πούμε μάρκε. Ναι. Ε, τα οποία έχουν ποντίκια μέσα, εγώ βατράγια, μύγε, καλαμάκια, <laughs> τα πάντα. <laughs> ναι, μπορεί κάποια όντω να οι συνθήκε τότε εμφιάλωσε και υγιεινή ήταν όπω σήμερα. Ε, οπότε μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά αυτό όμω επειδή ακριβώ χτύπησε στο θυμικό τη εποχή που οι κακοί βιομήχανοι που μα ναι, βουλεύονται και μα ταζουν βρωμιέ κλπ. Ναι. Οπότε εκμεταλλεύτηκαν το γεγονό πιθανώ πολύ για αποζημιώσει και βάζανε μέσα ποντίκια, βάζανε βρωμιέ και, και, και τα πηγαίνανε. Και, ναι, και είχαν πιάσει κάποιου τότε. <laughs> Αλλά ήταν, ξέρουμε, κάθε μέρα σχεδόν είχε και μια μάρκα συγκεκριμένη πορτοκαλάδα, μην την αναφέρουμε. Όχι. Ε, ναι, δηλαδή, αυτή με ποντίκι. ναι, ξέρω, ναι όχι ναι. με αθλητικό, με ποντίκι. Ναι. Το λέγανε τότε, χαμό. Ε, και βέβαια υπήρξε και η άλλη εκδοχή ότι πολλοί μιλούσαν για δολιοφθορά, για ανταγωνισμό ανάμεσα στι εταιρείε. Σίγουρα εταιρείες. έπαιξε και αυτό ρόλο. <laughs> γιατί αν έχω αντίθετο από εσά εταιρεία, και θα πληρώσω κάποιον που μπορεί να βάλει του μέσα να κάνει δύο ποντίκια και άστον να τρέχουν ναι. μετά. Αυτοί θα βγάλουν άκρη. Και ήταν, βλέπουμε πώ. όμω τότε. Δηλαδή ήταν ακριβώ η εποχή μετά τη μεταπολιτεύση που ήταν. Ε, ε μπορούσε να εκφραστεί Ο ναι. ελεύθερο λαός και ότι τι είναι οι κακοί οι βιομήχανοι που τα είχαν τότε καλά με τη Χούντα. Συνεπώ όλοι το κακό μα και μα ταζουν. Και οι παραδοξότητε άλλαξαν αντικείμενο πια. Ναι. Ήταν πράγματα απτά στην καθημερινότητα. Τότε εκείνη την εποχή, μάλιστα, είχαμε και το κύμα λιποθυμιών στον ΟΤΕ. Μπράβο, ναι. Το οποίο δεν υπήρχε από το 50 αυτό, είχα βρει από κόμματα. Ε, δεν ξέρω με πού φιλόταν, ή συχνότητε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μετά γιγαντώθηκε. Δηλαδή, Κο, Κοπέλε, τηλεφωνήτριε, στον ναι. υποθυμούσαν ομαδικά. Ναι, αλλά όχι σε κάποιο τμήμα ή σε κάποιο κτίριο. Σε διάφορα. Ναι, αλλά δηλαδή, όχι λίγο... στο τηλεφωνικό κέντρο. Ε, ε, τα αποκόμματα που έχω βρει από το 1955 μιλούν για παντού σχεδόν. Mm -hmm. Και όσο όλα τα στο, ό, τε, στην αρχή ήταν στην Παρτισίων, μετά πήγε στο, πάνω στο Μαρούσι και οτιδήποτε άλλο. Αλλά όλος όλο περιέργω. Το θέμα σταμάτησε το που ήρθε το Πασόκ, άφησε, ναι, και άφησε τους μισούς και από τότε δεν ακούστηκε ξανά τίποτα. ναι, ναι, ναι. <laughs> από, ναι, δηλαδή όλα θεραπεύονται. Ναι. Σίγουρα πιθανόν υπήρχε κάποιο θέμα, γιατί την εποχή εκείνη 70 υπήρχαν και μαζικέ λιποθυμίε σε σχολεία, σε ναι, ναι, βιοτεχνίε. Ναι. Κάπου βέβαια όταν αρχίσει κάτι και υπάρχει το κλίμα, αρχίζει η μίμηση. Ναι, ναι, και εμεί στο σχολείο μπορεί να ακούγαμε κάτι και να παιδιά να χάσουμε μάθημα. Ωραία, να κάνουμε ναι, μπορεί... ναι, ναι, ναι. κάπω έτσι. Αλλά υπάρχουν τάσει οι οποίε εκδηλώνονται. Ήταν μια τάση τη εποχή. Και πιθανόν ναι. να υπήρχε και κάποιο ιατρικό υπόβαθρο. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά... Όλοι μιλούσαν και για τον έφο. Το δικαιολογούσαν ότι και ήταν αυτό... η εμφάνιση. Τότε, εκείνα τα χρόνια του νέφου. Βέβαια, το νέφο υπήρχε και πριν. Το 1975 α πούμε. Αλλά. Αλλά α πούμε ότι εντάθηκε. Ποιο θα μίλαγε τότε να το πει. Ναι. Μετά όμω όχι μόνο θα μιλάει, θα το παραξύλωνε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν επίση η περίοδο των συνδικαλιστικών ναι, ναι, ναι. διεκδικήσεων, που έπαιζαν ρόλο κι αυτά. Ε, Ήταν λοιπόν η αποθέωση της νεολαίας, του φοιτητικού κινήματος, του αριστερισμού, ε, και λέτε στο βιβλίο ότι μετά αυτή η, η, η εμφάνιση φαινομένων τα οποία αποδίδονται σε μαζική ε, αυθυποβολία, στο πω έτσι, ε, την ακολούθησε η τωρινή εποχή που είναι η περιοχή η εποχή της παρανίας. Ναι, ναι πλέον η, η κάτι που τότε ήταν, ακόμα και αυτοί που ασχολιόμασταν, ήταν η γραφική της παρέας που τα λέγανε αυτά. Του είχαμε λίγο πιο έξω και εντάξει. Ναι. Τώρα, αυτοί οι γραφικοί έχουν γίνει ε, η κυρίαρχη τάση, τάση ναι, η οποία έχει διαχυθεί παντού. Όχι mm -hmm. μόνο στην κοινωνία και στην πολιτική, και παντού ε, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, Αυτό οφείλεται βέβαια οφείλεται από το, τα social media, mm -hmm. τα οποία αποκέντρωσαν τα πάντα. Υπήρχε ένα εκδημοκρατισμό τη πληροφορία και με την καλή και με την κακή έννοια. Ο καθένα μπορεί να πει ό,τι του κατέβει. Η γνώμη του πλέον άσχετου σε ένα σχόλιο ή κάπου φαίνεται σε ένα τρίτο ίδια με τη γνώμη ενό επαείοντα το θέμα. Ναι. Οπότε υπάρχει μια πληρή ισοπαίδωση. Κάποτε υπήρχαν κανάλια πληροφόρηση ελάχιστα. Ε, κρατικά ελεγχόμενα ή κομματικά ελεγχόμενα. Αλλά ήταν λοιπόν, αυτά. Τώρα είναι το όργιο των fake news. Ναι, τα οποία γιατί είναι αληθινό, γιατί έτσι μου αρέσει. Ναι, Αυτό ναι, είναι. Ναι. Είναι Αυτή το συνέστημα, δεν είναι λογική το συνέστημα πλέον. Ναι. Είναι με τα αλήθεια. Ναι. Με τα πραγματικότητα. Έχουμε έτσι μαγική σφία, όπω έλεγα, όπου κάθε τύπο μου αρέσει υπάρχει, ναι. Και υπάρχουν διάφορε επιστήμε, δηλαδή είναι η επιστήμη του. Των αρνητών, ξέρω εγώ, ενό φωνωμένων, η επιστήμη των ψεκασμένων, η επιστήμη ναι. των, του καθεστώτο, ε είναι αρέσεις. επιστήμη. Ναι, ναι, ναι Και όλε είναι περίπου. Γιατί εγώ ναι. ουστάρω να πιστεύω αυτό. Είναι σαν πίστη πια. Γιατί, γιατί έτσι μου αρέσει. Οι παραδοξότητε πιο... με την παλιά έννοια υπάρχουν πια. Ναι. Απλώ έχουν πια και αυτέ τόσο πολύ ενσωματωθεί στην κοινωνία, που δεν μπορούν να είναι και ιδιαίτερη τύπωση. Όταν π.χ. το 1960 έλεγε, Στάμνο ζήσκο, Λέει, τι είναι αυτό. Ναι. Σήμερα έχουν δει, ξέρουν και πώ είναι, που είναι κρίζι <laughs> με μεγάλα μάτια, <laughs> ότι απαγάγουν ανθρώπου, ναι, έχουν δει χιλιάδε έργα, διάφορε Διαφημί, διαφημίσει, έχουν μέσα ναι, παραφυσικά ναι, 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 στοιχεία. Ναι. Οπότε έχουν όλοι εμβολιαστεί. Ακόμα και σε κάποιο μακρινό χωριό, ε, δεν υπάρχουν πια γράμματα, όλοι πληροφορούνται, όλοι έχουν ένα κινητό ναι. ή μια τηλεόραση για να, ε, δεν λέω, για να παίρνουν πληροφορίε ή δεδομένα. Οπότε έχουν εμβολιαστεί ήδη. Οπότε έχουν ήδη. Ε, α, αυτό σου λέει ναι, τι. Εξωγή, αφού παγάουν ανθρώπου, δεν είδε τι γίνεται. Εκεί έχει μείνει ακόμα. <laughs> Μάλιστα. Ε, για να. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Ε, Συνεχίζετε να παρακολουθείτε και να μαζεύετε υλικό. Από εφημερίδε από ε, και γενικά να παρακολουθείτε προσπαθώ, αυτό το χώρο, όχι ναι, μόνο τα. Παρακολουθώ και γράφω, ναι, εννοείται. Αλλά να μαζεύω υλικό από εφημερίδε προσπαθώ όχι γιατί. Κάπου έχει τελειώσει αυτή η έρευνα. Ναι. Και να βρω και άλλα, ναι, θα βρω, αλλά ξέρω ότι θα κολλήσουν στο ήδη υπάρχουν μοσαϊκό. Ε, με ενδιαφέρει βέβαια κάποια παλιά είδηση. Έτσι, γιατί έχω και ένα σχετικό <laughs> κόλλημα, α το πούμε. Αλλά ναι, ο χώρο με ενδιαφέρει και ασχολούμαι και γράφω όποτε μπορώ στην ιστοσελίδα μου. Έγραφα παλιά σε περιοδικά, γράψω βιβλία. Ένα ε... πρόσφατο παράδειγμα μπορείτε να θυμηθείτε τέτοιου φαινομένου που μάθατε ή διαβάσατε. Μ' εξή τόσο. Φλου και πολλέ ναι, που ναι, έχουν ναι, ναι. γίνει, που τώρα πρέπει να σκεφτώ κάτι, τα οποία συμπλέκονται ναι. και με γεγονότα τη καθημερινότητα. Ωραία, να και πω... αυτό απάντησε. Να πούμε, π.χ. το. Τώρα μου έρθετε το κύμα με τα μπαλόνια, τα κινέζικα, τα περίεργα στην Αμερική πέρσι τον Ιανουάριο, που ήταν. τα κατέριψαν Ά, και δεν ήταν είναι κατασκοπή. μπαλόνια. Ναι, αλλά δεν είναι μπαλόνια, μοιάζουν αυτό, Δεν τα ρίξανε, όχι τα ρίξανε και πούν τα συντρίμια κλπ. Υπήρχε ένα φλου. Και λε, εντάξει, τι ακριβώ έγινε, ρε παιδιά, δεν θα μάθουμε ίσω ποτέ, αλλά αυτό δείχνει πόσο έχουν, φλού, έχουν γίνει όλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και μάλιστα που δεν είναι ένα βιβλίο το πνεύμα του χρόνου που είναι αρκετά δύσκολο, πυκνό και κουράζει λέει ποτέ. ξέρω, παιδί, αν σας κουράζει που το διαβάζετε, εγώ που το έγραψα τι να πω. Ενδεχομένως να κουράζει λίγο το βάρος του γιατί είναι ναι, ο κόδες, είναι αλλά διαβάζετε πολύ ευχάριστα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.